Και πάμε να ακούσουμε πώς απαντά ο Πάση Ξέ, πώς απαντά η εργοδοτική πλευρά. Είναι Πάση Ξέ και ΣΤΕΚ. Ο φιλόκυπρος ο Ρουσουνίδης, ο Γενικός Διευθυντής του Πάση Ξέ, στην τηλεφωνική γραμμή για να δώσει απαντήσεις. Αντιλαμβανόμαστε, είναι ίδια η στάση και ίδιες οι απαντήσεις από τους δύο συνδέσμους στον τομέα αυτό. Κύριε Ρουσουνίδη, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας, κυρία Σπόντα, και σας και στους τηλεθεατές σας. Τι είναι, ναι, έχω ακούσει πολύ προσεκτικά τον κύριο Φράγκο που έχει πει. Απλά για λόγους τυπικούς να ενημερώσουμε ότι ο έτερος σύνδεσμος είχε αποχωρήσει από το τραπέζι των διαβουλεύσεων εξ αρχής, θεωρώντας υπερβολικά όλα τα αιτήματα τα οποία καταγράφησαν και αποτυπώθηκαν από τα συνδικαλιστικά κινήματα. Και επίσης για το τυπικό και πάλι της υπόθεσης να αναφέρω ότι ενώ όσο ήμασταν σε συνομιλίες, σε διαβουλεύσεις, είχαμε υποβάλει μια πρόταση την οποία θα εξηγήσουμε τώρα. Δεν μας απάντησαν ποτέ και ενημερωθήκαμε από σπόντα, θέλετε, ότι νομιμοποιήστε ένα, χρησιμοποιείτε το επώνυμό μου. Να είστε καλά. Ενημερωθήκαμε ότι είχαν υποβάλει αίτηση για μεσολάβηση στο τμήμα εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, χωρίς να λάβουμε ποτέ αυτή την απάντηση. Όμως δεν θα σταθούμε εδώ εμείς. Λοιπόν, ο ΣΤΕΚ δεν συμμετέχει. Εξ αρχής θεώρησε υπορβαλικά τα αιτήματα από τις συντεχνίες και αποχώρησε από τη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Λοιπόν, πάμε στα αιτήματα. Εμείς συζητήσαμε, βρεθήκαμε, αν δεν με πατάμε μου, τρεις φορές μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εξηγήσαμε την θέση μας, η οποία είναι να ανανεώσουμε για άλλη μια χρονιά την σύμβαση ως έχει, μέχρι και το τέλος αυτής της χρονιάς, περίπου τον Νοέμβριο, το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν, αν θέλετε, της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, για όλους όσους αφορά και ισχύει η σύμβαση, που είναι περίπου το 25-30% του προσωπικού, διότι αυτή τη στιγμή νομίζω όλοι το παρακολουθούμε με τεράστια αγωνία τις εξελίξεις, τις γεωπολιτικές αναταράξεις, τους πολέμους. Είναι μια χρονιά που θα δοκιμαστεί για μία ακόμη φορά η τουριστική βιομηχανία της χώρας μας, που ταλανίζεται από τόσα προβλήματα και προκλήσεις την τελευταία τριετία, και θεωρούμε ότι εφόσον έχουν μπει αυξήσεις και στους κατώτατους μισθούς, υπήρξε και η ΙΑΤΑ σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αρκετοί συμπατριώτες μας εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, αξιοποίησαν την ευκαιρία της πολύ χαμηλής προσφοράς, ενώ ότι υπάρχει και τεράστια ζήτηση όσον αφορά θέσεις εργασίας, και πήραν, νομίζω, γενναιόδωρες αυξήσεις. Και αυτό μπορείτε να το ρωτήσετε, και νομίζω η απάντηση που θα πάρετε αυτή θα είναι. Αν ρωτήσουμε τις συντεχνίες θα μας πούν δεν είναι έτσι. Ποιους να ρωτήσουμε? Τους ίδιους τους υπαλλήλους. Τους ίδιους τους υπαλλήλους. Βέβαιως. Ναι, αυτούς εννοείται πέρα, που είναι στη σύμβαση. Βέβαια, που μας είπατε ότι είναι το 30%. Αυτοί που επέλεξαν να εκπροσωπούνται από τα συνδικαλιστικά κινήματα. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι επέλεξαν να κάνουν προσωπικά συμβόλαια με ενδεχομένως κάποια δικά τους αιτήματα ή ωφελήματα τα οποία ζητήσαν από τον εργοδότη. Καλά, δεν είναι οπότε χαμηλό το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογική σύμβαση? Είναι χαμηλό. Αυτό νομίζω θα έπρεπε να προβληματίσει ενδεχομένως και τα συνδικαλιστικά κινήματα με τον τρόπο που πορεύονται τα τελευταία χρόνια και γιατί δεν ο κόσμος αποστράφηκε από αυτή την διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω είναι και συνταγματικό δικαίωμα του καθενός από εμάς να επιλέγουμε είτε να είμαστε μέλη συντεχνιών και να εκπροσωπούμαστε από αυτές, είτε να κάνουμε τα δικά μας προσωπικά συμβόλαια. Ο κόσμος, νομίζω, ζούμε στο 2024, δεν είναι κατόπιν απειλής που κάνει προσωπικό συμβόλαιο, για όνομα του Θεού. Δεν υπάρχουν πλέον τέτοιες πρακτικές αναχρονιστικές. Ναι, καλά, με συγχωρείτε, κύριε Ρουσουνίδη, εάν έρθω και ζητήσω εργασία, δεν θέλω να συμμετέχω να ενταχθώ σε συντεχνίες, αλλά θέλω να είμαι υπό την κάλυψη της συλλογικής σύμβασης. Τι θα μου απαντήσει ο εργοδότης? Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα, εξού και ακόμα και τώρα προσωπικό, το οποίο έχει προσωπικό συμβόλαιο,
Έτσι, εάν αποφασίσει ότι πλέον εγώ θέλω να ενταχθώ σε συλλογική σύμβαση και να με εκπροσωπεί η συντεχνία, μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τα αιτήματα αυτά όπως τα ακούσαμε και προηγουμένως. Ουσιαστικά, ας μην τα αναλύσουμε, είναι αιτήματα που σημαίνουν για την εργοδοτική πλευρά κάποιες αυξήσεις στο μισθολόγιο. Είναι στην ολότητά τους απορριπταία από εσάς? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω, εμείς δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να μπούμε ή θα ήταν σόφρον ή σοφό να μπούμε σε μια λογική και μια συζήτηση που να αφορά στο σύνολο των αυξήσεων, το οποίο είναι γύρω στο 30 με 32% για να γνωρίζετε κιόλας. Νομίζω αγγίζει λίγο τα όρια του υπερβολικού. Παρ' όλα αυτά, εμείς αυτό που λέμε να συζητήσουμε, να εξαντλήσουμε το διάλογο, να δώσουμε κάποιο περιθώριο, να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η φετινή χρονιά και μέχρι τον Νοέμβριο περίπου να έχουμε καταλήξει για το πώς και τι μορφή θα έχει πάρει η σύμβαση από του χρόνου. Νομίζω είναι απόλυτα λογική προσέγγιση. Είμαι σίγουρος ότι συζητώντας το αυτό ξανά μαζί με τα συνδικαλιστικά κινήματα και όπως αναφέρει ο κύριος Φραγκού προηγουμένως, νομίζω θα είναι και αυτή η λογική και στα αιτήματα περαιτέρω εάν συνεχιστεί ο διάλογος. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε και με σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι θα αντιληφθούν τι γίνεται γύρω μας. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί και θα επικρατήσει η λογική της συζήτησης, της ομαλής διάβασης της φετινής σεζόν, η οποία όπως φαίνεται εξελίσσεται με πολύ μεγάλες προκλήσεις και αγωνίες μπροστά μας και ευελπιστώ ότι εδώ θα καταλήξουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε όλοι να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι και λογικό και καλό και για τους εργαζόμενους, τους οποίους τόσο πολύ θέλουμε και στο τέλος της ημέρας, κυρία Σπόντα, οι συνεργάτες, αν θέλετε, οι ξενοδοχειοπαλλήλοι, είναι αυτοί που εκπροσωπούν, είναι η βιτρίνα της βιομηχανίας. Εσείς δηλαδή θα προτιμούσατε, κύριε Ρουσουνίδη, να συνεχίσετε τις μεταξύ σας διαβουλεύσεις, να μην κηρυχθεί αδιέξοδο και να μην παρέμβει το Υπουργείο Εργασίας για διαμεσολάβηση? Να μην πάρθουν αποφάσεις υποπίεση, να δοθεί χρόνος και να συζητήσουμε, να υπάρξει ένας έτσι λογικός διάλογος, ούτως ώστε να περάσει ή να περάσουν οι μήνες αιχμής της καλοκαιρινής περίοδου και ξαναλέω να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε την συλλογική σύμβαση κατόπιν της φετινής χρονιάς, διότι ούτως ή αλλιώς υπάρχει σύμβαση αυτή τη στιγμή η οποία ακολουθείται. Ναι, αλλά ήδη ζητήθηκε η παρέμβαση και αναλαμβάνει η δράση το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων για τη διαμεσολάβηση. Αυτό έχει, ναι. Είμαστε σε αυτό το στάδιο αυτή. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρουσουνίδη. Να είστε καλά. Καλή μέρα. Αδιέξοδο λοιπόν και διαμεσολάβηση από το Υπουργείο Εργασίας για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και τα αιτήματά τους τα οποία απορρίπτει η εργοδοτική.